Καλησπέρα σας από το γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Βρισκόμαστε κοντά σας για να περιγράψουμε μια αναμέτρηση ανάμεσα στους collectors και στους Super Mountains. Νομίζω ότι οι collectors έχουν παραμείνει στην κατηγορία και δεν έχουν ελπίδες για να παίξουν στα play-off, ενώ οι Sugar Mountains είναι στην τελευταία θέση και από πολύ θα αγωνίζονται στην κατηγορία Development. Μούχτης τώρα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Αυτό μια προσπάθεια από τον Μπάρλα τον Θανάση, δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την ομάδα του. Παναστόπουλος, ο Παναγιώτης θα περάσει, η μπάλα θα αναποδογυρίσει. Δεν θα μπει στο καλάθι και δεν θα μπορέσει να τελειώσει η φάση και ο Κυριάκου για λογαριασμό των collector. Αγγελομάτης, περνάει, θα φάει τάπο από το ταμπλό. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Περάσει εδώ ο παίχτης των Sugar Mountains, ο Αντωνόπουλος, όμως δεν θα καταφέρει να ασκοράρει. Εδώ για τους Sugar Mountains, από τον Επίνα από εκεί. Αγγελόματι τώρα για τους collectors. Αγγελομάτης, πάρει εδώ ένα στο διάδρομο, θα αστοχίσει. Άστοχο από τον Κυριάκου. Ενώ ξεκινήσει ζεστά οι δύο ομάδες και εδώ οι Sugar Mountains θα ανοίξουν λογαριασμό στο παιχνίδι. Διακυρώσε με την Μπάρδα του Λουκά. Όταν σχολείται ο Αντωνόπουλος στο πριν, δικό μου λάθος. Το 0-2 παραμένει, άσφαιρες οι δύο ομάδες, αν εξαιρέσουμε το καλάθι του Αργυρόπουλου, γιατί αυτός σχολείται, ήταν δικό μου το λάθος πριν. Σουτ εδώ για 2, με άστοχο από τον Αναστόπουλο τον Παναγιώτη. Από την κορυφή για 3. Στοχός και αυτός με τη σειρά του. 0 στο φιλικό ακόμα. Για τους collectors. Το παιχνίδι μπορεί να λογιστεί και σαν φιλικό για τις δύο ομάδες. Άρα δεν υπάρχει έτσι ουσιαστική ανταμοιβή, να το πω έτσι. Η νίκη, η νίκη στο μπάσκετ είναι και πάλι κάτι για να χαίρεται κάποιος, όμως δεν έχουν ενώ βαθμολογικό ενδιαφέρον οι δύο ομάδες, καθώς σας εξηγήσαμε στις αρχές της αναμέτρησης ότι η κολέκτρος είναι ήδη υποβαθμένη, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της εμπολής κατηγορίας και επιθόνως θα παίζουμε στην κατηγορία development. Δεν ήταν κακή η ενέργεια από τον μπάλα τον Θανάση. Στόπουλο θα περάσει, θα αστοχίσει. Χάσαμε αυτό, δεν το πήραμε, δεν πειράζει. Πολύ όμορφο καλάθι, ωραία δημιουργία από τον Αντωνόπουλο και ο Μπίνας τελείωσε τη φάση 0-4. Το δίνουνε φανέρα το τρίποντο, δεν το παίρνει όμως. Ξανά άστοχος ο Κυριάκου. Φαίνεται πως θα συμπληρωθούν 5 λεπτά χωρίς να βάλουν γκολ, θα το πούμε έτσι, οι collectors.
διακοπή εδώ το rebound, το 0-4 παραμένει. Σουτιά 3, κακό σουτ. Με κλεισούρα. Αναστόπουλος, Κωνσταντίνος. Διάκου θα ευστοχίσει. Τώρα θα γίνει 2-4. Ωραία πάσα, ωραίο υπόγειο. Λέει από τον Αντωνόπουλο, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Εδώ θα φάει τάπα ο Αγγελωμάτης, το 6-2 θα παραμείνει με 4-30 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 2-8 και λογικά θα πάρουν τώρα time out. Ο Κολέκος καθώς δεν πέφτει πολύ καλά, ενώ αντίθεση του Σούπερ Μάουντερς θα την πούμε περίσσια όρεξη στο παιχνίδι. Ο time out και σε λίγο κοντά σας. Πιστέψαμε μετά από το time out, ο Κολέκος να είναι στην επίθεση. Σουτ για 3. Από τον Κωνσταντίνο Αναστόπουλο. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει το λάθος για τους Super Mountains, οι οποίοι διατηρούν την κατοχή. Ο Δόμπινας θα κάνει μια πολύ κακή πάσα. Και εδώ θα πετύχει το καλά τελικά, με μια μήνυ περιπέτεια. Ο Κλεισούρας θα το πέψω που έκανε 4-8. Τον Θανάση ήταν άστοχο. Ωραία πάσα. Πολύ διαστικό όμως το τελείωμα. Είναι πολύ διαστικό ο Collector για την ώρα και δεν ξέρω γιατί. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει πίεση. Δεν βλέπω να διασκεδάζω το παιχνίδι. Πολύ όμορφο γύρισμα εδώ. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Από τον Μίνα, έχτυψε όμορφα το κορμί του, το καλό του μετά το αριστερό χέρι, πέτυχε το καλάθι. Εδώ έχουμε φάουλ για λογαριασμό των Collectors και θα πάρει το τρεις μη βολές ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος. Rebound εδώ για τους Collectors και Αναστόπουλος τελειώνει τη φάση. Έξι δέκα. Σαν να ζεσταίνονται λίγο οι Collectors. Έρπολ εδώ από τον Αντιρόπουλο. Πάσα, πολύ υπερβολικά στην όρεξη. Ξανά για τους Super Mountain. Δεν βοηθήκε με κάποιο καλάθι επίλυση εδώ τον Sugar. Εδώ, εντυπωσιακή εδώ άμυνα από τον Αντωνόπουλο πάνω στον Κυριάκο, αν ήταν καλά, ναι. Πάμε, εντυπωσιακή φάση. Να μειώσουν αυτό που θέλουν στη διαφορά. Εκεί είναι διαδό από τον Παναδόν Λουκά. Collectors, συνδυασμό. Θα κάνουν τρίποντο, ναι. Και θα είναι και έστοχο μάλιστα.
το τρίποντο από τον Αναστόπουλο τον Παναγιώτη, 9-10. Βάλουμε σχόλια από τον Παπαδόπουλο, ήταν το εύστοχο σου τριών ποντών, όχι από τον Αναστόπουλο. Τον Παναγιώτη, δικό μου το λάθος. Έχω στην πρώτη βολή, ο Αγγελόπουλος και κάνει το 9-11. Και το 9-12, αλάθος από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Ωραίο το επικοινωνία της Collector, σαν τον Κυριάκη. Εδώ επέμεινε η φάση και δικαιώθηκε. Παίζει το καλάθι 11-12. Άναψε λίγο το παιχνίδι. Έγινε λίγο έτσι πιο ελκυστικό, κυρίως με την άνοδο των Collector. Μπίνα, θα παίξει το πλάτη. Ναι, ωραία κίνηση, δύσκολο σουτ, επιθετικό rebound από τον Αργυρόπουλο, μπάλα έξω. Και να δούμε το άλλο, ο Αντωνόπουλος. Σε λίγο πάλι κοντά σας. Ξεκινάει πάλι το παιχνίδι μας. Με την επίθεση να είναι για τους Super Mountains. Πολύ εδώ ενέργεια, όμως είναι εύστοχη. Από τον Μητακαλά, από τον Θανάση Μπάρλα, Παπαδόπουλος τώρα έχει την μπάλα. Γελωμάτι, θα περάσει, δεν θα πάει το φάουλ που ζητάει. Κυριάκου, σουτάκι, από τα 4 μέτρα περίπου θα ευστοχίσει 13-15. Εξαιρετική συνεργασία για τους Σούπερμανς, όμως δεν θα πετύχουν το καλάθι. Κρίμα. Και εδώ με ταμπλό, ίσως και λίγο τυχερό καλάθι από τον Αντωνόπουλο. Θα γίνει το 13-17. Λομάτισμα ξανά άστεχος. Είναι πολύ καλή η λειτουργία επιθετική και φαίνεται ότι όντως αυτό που μας είπε ο Βαγγέλης ο Μούχτης πριν την εκκίνηση αναμέτρηση ότι ήδη προετοιμάζονται για τη νέα χρονιά ισχύει. Πολύ ωραία εδώ δημιουργία.
πάρα πολύ όμορφη δημιουργία από τον Αναφόρο Δημάνη, γιατί μόνο ο Κυριάκου είναι αυτό. Θεωρητικά πάντα εύκολο. Καλάθι. Καπέντε 19, μειώνουν όμως οι κολέκτορ. Οι οποίοι έχουν περισσότερες επιλογές παιχνικά. Από την έχουν πιο πολύ. Πολύ ωραίο το βλέψιμο από τον Παπαδόπουλο, όμως θα κάνει λάθος το λάθος. Κολέκτος πάνω στον Βίνα όμως. Τελειώνει η επίθεση, ένα δεύτερο που να κάνει σουτ. Το έκανε ο Μούχτης. Ο Μπίνας για 3. Επιθετικό όμως rebound. Δεν θα πηγαίνει στο πάση. Ξανά επιθετικό rebound. Ξανά άσχετος ο Θανάσης Μπάρλας. Παπαδόπουλος για 3. Εύστοχος. Δεύτερο τρίποντο για τον ίδιο παίχτη. 18-19. Πολλές φορές το μπάσκετ είναι αρνητικό πράγμα.
για 3% από τον Αργυρόπουλο που μου ήταν άστοχο. Έχουμε μια εξαιρετική ανομβρία των δύο ομάδων στα τελευταία 3 λεπτά. Σαβέριο, δεν έκανε κάποια προσπάθεια, όμως αστόχησε. Ανατόπιος εδώ, αστόχησε όμως, δεν ήταν ασύλλητη προσπάθειά του. Σαβέριος όμως διέξε την μπάλα. Αστόχησε ήταν άτοχος. Λίγο έτσι τσαπατσούλι το κομμάτι που έχει παραδείξει αυτή τη στιγμή. Και time out, ο οποίος ήταν οι collectors. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 3:50 της τέσσερις περίοδου, 18-19, υπέρ των Sugar Mountains. Αγγελωμάτης, Αγγελωστόπουλο, τον Φάουλς. Έβγαλε εδώ λίγο βάθο ο Αλαφούλης, καθώς είχε αρκετές έτσι μαζεμένες άστοχες προσπάθειες. 20-19. Πρώτο προβάδισμα στην αναμέτρηση για τους collectors. Εξαιρετικό rebound με τη βοήθεια. Δεν ξέρω όμως θα κάνει ο ίδιος παίξης λάθος. Το 21 ανακτούν γρήγορα το σκοπάδισμα η Sugar Mountain. Το κακό με τη Σούγκαρ είναι ότι δεν μαζευόταν σε αρκετά παιχνίδια. Με αποτέλεσμα να είναι κάπως υποτονική σε όλα τα παιχνίδια στην απολύτω κατηγορία. Πάντα είναι στενά χρονιά η ομάδα να επιβιβάζεται, όμως το μπασκετάκι όλοι γνωρίζουν ότι είναι πάνω απ' όλα διασκέδαση. Σούτε εδώ για 3. Αυτό που λέμε στο μπάσκετ, ας μου επιτραπεί η έκφραση του βλό από τον Μιχαηλίδη. Εδώ γίνεται το κλέψιμο από τον Σαβέριο. Με υποψία βημάτων εδώ θα χάσει το lay-up. Τον Όπουλος. Με τον Μπάρλα. Δίνας, φοβερή άμυνα. Παναφέρουν την υποψιακή άμυνα. Διατηρούν όμως οι Σούγκαρ την κατοχή. Σουγκαρμάντες, 23-23 είναι το σκορ. Τέλειωσε η επίθεση, η μπάλα είναι στα χέρια από τον Μπάρλα. Να πω την αλήθεια, ούτε και εγώ κατάλαβα ότι πήγε ο χρόνος. Όσο μάλλον οι παίχτες οι οποίοι είναι στο παρκέ. Στόπουλος, καλή άμυνα από τον Μπάρλα. Ναι, και πάνω όμως δεν έγινε κάτι το μεντό. Το Λουκάς τελειώνει τη φάση, 23-25. Thank you.
εδώ που θα κερδίσει. Σούρας. Προσπίση από τον Κλεισούρα. Αστοχή. Παλεύει για το εξαιρετικό rebound. Για το φύλλο Πάρλας. Έχουμε από τον Αναστόπουλο. Δεν δίνει πάσα, όμως ο Λίος υπάρχει μόνο στην καλά έκανε, 25-25. 8 δεύτερα για το τέλος. Έπιασε λίγο πήρε τόσο εγκρανίο τους παίκτες των Super Mountains. Για το χείνε για τους κολέγους, οι οποίοι έχουν 6 δεύτερα. Για να φτιάξουν μια επίθεση. Άστοχος εδώ ήταν ο Σαββαίος. Το 25-25. Και τα έτσι ανταγωνιστικό ημίχρονο, αν και δεν έχουμε δει πολύ καλές επιθέσεις από τις δύο ομάδες. Για να δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στους Collectors και τους Super Mountains. Collectors ήδη σκοράραν το πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Κάποια τεχνικά προβληματάκια όμως λύθηκαν. Ο Κονόπουλος έβγαλε και για τον Μούσιο, ο οποίος με την λήξη του Μαρία 3 αστόχησε. Κυριάκου με το floater, ευκολική, 29-25. Σκόραν και αφού με τη σειρά της 29-27, Άγγελο Μάτης. Αστοχή, εκτάστηκε να πάρει το τρίτο εξαρτητικό φάουλ, όμως δεν τα κατάφερε. Παραμένει το 29-27. Εύστοχο από το σύμβουλο του Παναγιώτη, 32-27, η μεγαλύτερη διαφορά για τους Collectors στο παιχνίδι.
Mountain. Ο Πίνας, ο Φλόουτερ. Με αυτά και με αυτά πήραν το επιθετικό rebound οι Mountains και μείωσαν σε 32-30. Τώρα είναι στην επίθεση, αρκετά στατικό αυτό το δεκάλεπτο, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Έγινε ο χρόνος, ο Αντωνόπουλος για τρεις. Άσπαχος. Κυρία Κοδόδεκα το πήγαινε στη φάση. Για τα βουνά, το κοπαλί Mountains, και το Μάτις, ήταν κάτι εξηγημένο. Μετά με μόνο αυτούς. Ο Μουσιώνας και τελείωσε τη φάση. Αλαμπόπουλος και μπαίνει ο Άγγελο Μάτς στη θέση του. Άγγελο Μάτς διατρίζει το που μπήκε, αυτόχησε. Κλείστηκε και έγινε το λάθος. Παντονόπουλος έκλεψε και παίρνει στον εμβιασμό. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Αντωνόπουλο. Κάνει το λεγόμενο κόμπικο 34-32. Περίοδου.
Ιωνικός, για να δούμε αν θα εξοφαρίσουν οι Mountains ή αν θα περάσουμε και μπροστά. Εδώ έκλεισε την παρά πάρα πολύ όμορφα ο Αναστόπουλος. Δεν βγήκε καθώς έκαναν τα εύκολα δύσκολα. Και εν τέλει δεσκόραν κιόλας. Μουχτής για τρεις. Ωραία πάσα που έκανε ο Αναστόπουλος για τον Άμυνα, καλά για τον Κυριάκο. Στόχησε. Παναγιώτη, 37-32, time out. Έτοιμος εδώ για να κινήσει εκ νέου την τρίτη περίοδος. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μπίνα, εξαιρετική κίνηση. Πάρα πολύ όμορφη με την προσποίηση, 37-34. Ωραία ενέργεια, καθόλα μπασκετική. Κυριάκο εδώ και το φάουλ, δεν υπάρχουν όμως ακόμα πολλές. 15 το φάουλ. Περάσει. Καλή ενέργεια από το lay-up. Για τρεις, εστόχος. Αναστόπουλος ο Κωνσταντίνος, 40-34. Το καλύτερο δυνατό της φινάλε έχει η επίθεση των Collectors. Μπίνας για τρεις, άστοχος και αυτό ήταν το καλύτερο, 40-34. Πολύ δύσκολο ψυχοδομήσανε μια διαφορά 6 πόντων. Χάρη στην καλή περιφερειακή τους εκτέλεση, για να δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο και τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο στο παιχνίδι μας. Για να δούμε αν οι μάνας έχουν τα ψυχικά αποθέματα για να γυρίσουν το παιχνίδι. Ο Αργυρόπουλος, ο Αντωνόπουλος, παλαιολικά του τον Αγγελωμάτη, έχει πλεονέκτημα θεωρητικά, η μπάλα του κάνει το χατήρι, θα πάρει ένα επιθετικό rebound ο Αργυρόπουλος. Ο
Μούχτης για τρεις. Πάλι να χάσει. Να χάσουμε το λίγο την κατοχή. Η Collector. Φοβερό καλά εδώ από τον Σαβέριο. Άντεξε την πίεση και πήρε τον δεύτερο διάδρομο και με δεξί χέρι τελείωσε τη φάση. Ο Λόπουλος. Βάλαμε ήταν το χατήρι, πήρε το επιθετικό. Επικλειστή. Και εδώ ήταν αρκετά έξυπνος. Ούτε και αυτοί μεσάνες κατόρθωσαν να τα σκοράρουν, το συνόχτο υπέρ τους παραμένει. Λουκάς, δύσκολη ενέργεια, κάνει και βήματα, διακόσμιος νομίζω που το είδαμε. Πέτυχε όμως ο Καλάτης, 42-36. Κωνσταντίνος, δυναμικό πάτημα, 43-36 και δικαίωμα για μία βολή. Hello.
Παπαδόπουλος, το λεγόμενο Eurostep, αστόχησε σε οικονομικά εύκολο καλάθι. Μπίνας με βήμα πίσω, ωραία εκτέλεση, 45-39. Τελικά ήταν για 2, 45-38. Είχα μια μικρή αμφιβολία ότι ίσως το ήταν και για 3 πόντους στο σουτ. Πολλοί τους νομίζω έχουν χαλαρώσει τελευταίες επιθέσεις τους, νομίζοντας ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίσουν το παιχνίδι. Εδώ νομίζω μπλέχτηκε η χείς αμυντικό ταγκάνε στο αντιλωμά του Μπάρλας Θανάσης. Ξανά οι κολλεκτός από τη σημεία του τσοκόντου. Νομίζω αν σκοράρουν οι Σούπερμάντες καλό θα ήταν και ένα time out. Αναστόπουλος θα περάσει, θα αστοχίσει. Βιαστικές επιλογές, δεν θα πω κακές. Θα δούμε την κακή προσπάθεια του, όμως είναι βιαστική. Λάθος καλά ο Αντωνόπουλος. Δεν ξέρω τι έκανε ο... ο Μιχαηλίδης, εδώ νομίζω τι έκανε. Αλλά 5.38, 4 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Μπίλας θα περάσει, θα σκορπίσει. Θα δω ευκαιρία το Mountain. Φοβερό κλέψιμο εδώ. Φοβερή προσπάθεια εδώ από τον Μπάρλα του Θανάση. Ωραίο το κλέψιμο και είσαι το φάουλ, δεν είναι πολλές όμως. Μίνας, κλείστηκε, βγήκε έξω. Μούχτη, ξανά ελευθερός για τρεις. Άστοχος, δεν είχε σε κάποιο σύντο ο Βαγγέλης ο Μούχτης. Από τον Μπάρλα. Η μπάλα τελικά θα κάνει το χατήρι τον Κυριάκου, 47-38, και νομίζω μετά από έτσι δύο χαμένες προσπάθειες για να μειώσουν τη διαφορά στους Ουντερμάντες, δύσκολα νομίζω θα χρησιμοποιήσουν τώρα το παιχνίδι. Αντωνόπουλος εδώ και έτσι το φάουλ. Αυτό δεν το λέω γιατί δεν υπάρχει χρόνος, απλώς όσο περνάνε, όσο περνάει η ώρα και η κούραση παίζει το ρόλο της, λίγο και τα κουράγια των παιχνών δεν είναι τα ίδια. Λαμπόπουλος εδώ δεν ξέρω τι έκανε, Αναστόπουλος. Νομίζω η μπάλα είναι για τον Λέξτερ, ναι.
σκέφτηκε για τρεις. Θα το επιχειρήσει. Ήδη για την πιο κάτω κατηγορία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.